Καλημέρα, μάγκες. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι λίγο περίεργο. Γιατί? Γιατί το Σάββατο που εγώ ήμουν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και κατέβηκα για το γνωστό RB25 Motair, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος και ο Φώτης, με παρακαλέσανε την Παρασκευή και μου λένε: σε παρακαλώ, θα λείπεις, δώσε μας τα κλειδιά του γκαράζ να πάμε να κάνουμε καμία δουλειά, να ράξουμε, να πιούμε καφέ, να κάνουμε καμία αμάξια για αυτά. Και αυτό δείχνει κιόλας πόσο καλά περνάνε τα παιδιά, και όχι μόνο αυτοί, και άλλα παιδιά που έρχονται στον καράζ μόνοι τους, που φτάνουμε σε σημείο να μου λένε: σε παρακαλώ, στα κλειδιά να πάμε να ράξουμε. Γιατί τον καράζ, μην ξεχνάτε ότι είναι ένα open μέρος, ειδικά για τα παιδιά που τα γνωρίζω, τα οποία όποτε θέλουν μπορούν να πάνε για καφέ, με παίρνουν, τους δίνουν τα κλειδιά, πάνε εκεί, αράζουν. Είναι ένα μέρος όμορφο, το έχουμε φτιάξει ζεστό, φιλικό, στο οποίο πας αράζεις, βλέπεις τέτοια αμάξια. Και άμα θες, βοηθάς, κάνεις κάτι, δεν χρειάζεται να σκάψεις. Θα δείτε τι κάνω στο σημερινό επεισόδιο. Και από ό,τι κατάλαβα με τα βίντεο που είδα τώρα, στο τέλος του επεισοδίου παίξανε και λίγο με τα αμάξια. Οπότε πάμε να δούμε τι κάναν τα παιδιά. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Φώτη και τον Κυριάκο. Πάμε να δούμε τι κάνουν το Σάββατο που εγώ έλειπα. Ο τίτλος του βίντεο βέβαια είναι κωμικός. Για που έχουμε και ένα ποντικό μες στον καράζ, στο έρχεται βίντεο με το τι κάναμε τον ποντικό αυτό. Και είπα, μια που έλειπα εγώ, λυπηγά, τα χορεύω τα ποντίκια. Πάμε να δούμε τι κάναν τα παιδιά το Σάββατο που έλειπα εγώ από τον καράζ. Τι? Βρήκαμε στο φτερό. Το έδειξες. Μια σταμπά. Μια σταμπά. Άμα θέλει ο Αλέξης στο βίντεο, μπορεί να βάλει να δείξει από τι είναι αυτή η σταμπά. Εγώ τη φωτογραφία. Εγώ την αποκόλλω. Θα δούμε. Θα τη βάλει ο Αλέξης εδώ πέρα να τη δείξει στον κόσμο. Μπαμπού, από πίσω εξάδειξε σαν τρελή κάνει. Θέλει να μου πει δηλαδή ότι είμαι χοντρή, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, καλά. Είναι μαλάκα. Α, βέβαια. Λοιπόν, γεια σας παιδάκια. Γεια σας παιδάκια. Είμαστε... Ξανά μόνοι μας. Ξανά μόνοι. Ο Αλέξης έχει πάει για καλό σκοπό πάλι. Λείπει. Mm-hmm. Είναι καλά στην υγεία του, πιστεύουμε. Ναι. Πριν φύγει δεν ήταν και τόσο καλά. Ναι, είναι δεν αλήθεια. Ήταν και τόσο καλά. Ήταν λίγο αρστούλης το αγόρι μας. Μας αρρώστησε. Ελπίζουμε να την κλειδώσαμε εμείς. Ναι, αυτό γιατί χθες ήμασταν μαζί του. Κάναμε το live. Καλά πήγε αυτό, εντάξει. Ο Αλέξης, παιδιά, είναι στην Κρήτη. Θα δείτε γιατί είναι στην Κρήτη. Το έχετε δει λογικά και σε story ήδη και όλα αυτά. Ας μείνουμε μόνο τώρα, στο ότι είναι στην Κρήτη. Τι έχουμε να κάνουμε εμείς? Μας έχει αφήσει ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες δουλειές. Είναι Σάββατο και δεν έχουμε τι να κάνουμε σπίτι μας. Και λέμε δεν πάμε στον καράζ. Ναι, αντί να βγούμε έξω καμιά φορά, ναι. Ξέρω εγώ, είχαμε στον καράζ κλασικά. Ήρθαμε να κάνουμε μερικές δουλειές εδώ πέρα με τον Κυριάκο, τον φίλο μας. Για δείξε τι κάναμε στο οχτάρι. Α, έχουμε για ένα οχτάρι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Βολιώτικο, το βολιώτικο το οχτάρι, το καλό. Το συμπιεσάτο. Βάλαμε καθρέφτη γιατί είχε σπάσει ο καθρέφτης, παιδιά. Και βάλαμε ένα καθρέφτη δεξί γιατί χωρίς καθρέφτη δεν παλεύεται. Έχει και οροφή, παιδιά, αυτό το οχτάρι, είναι ωραίο αμαξί. Εξατμισούλα special, πολύ καλό. Μην ρωτάτε αν πωλείται, πουλήθηκε ήδη. Αυτό γελάει γιατί ξέρει. Σκληρές δηλώσεις, σκληρό το αγόρι. Αλέξη, τα ακούεις αυτά? Πουλήθηκε ήδη, λέει. Πριν λίγο στο μήνυμα του έδειξε ότι βάλαμε τον καθρέφτη και μου λέει: εντάξει, λέει τέλεια. Εντάξει. Και μου έγραψε από κάτω αυτό που έπρεπε να μου γράψει. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Τώρα, Κυριάκο, ο Αλέξης είπε να συμμαζέψουμε λίγο τα πράγματα από το Σουμπαρού που έχουμε εδώ πέρα λαδιασμένα από τον Ιούνιο που έχουν έρθει. Και να τα βάλουμε κάπου ή μέσα στο δωματιάκι ή να τα πάμε εκεί πίσω. Ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτό γιατί, παιδιά, έχουμε γεμίσει πράγματα γενικά και πίσω εκείνο το αποθηκάκι είναι γεμάτο πράγματα. Οπότε θα δούμε λίγο πού θα τα βάλουμε. Ξεκινάμε με αυτό. Θα ξεκινήσουμε, ναι, με αυτό. Και γενικά τα βλέπουμε. Έχουμε διάφορες δουλίτσες που πρέπει να κάνουμε. Με το Σουμπαρού έχει κάνει να κάνουμε σχέση οι δουλίτσες. Ναι, και με το Σουμπαρού και το CX έχουμε. Τριψηματάκι. Τριψηματάκι το πάτωμα σιγά σιγά αν προλάβουμε. Θα δούμε, θα δούμε.
Και αύριο είναι Κυριακή, ίσως και αύριο σπαταλήσουμε λίγο χρόνο. Εδώ. Οπότε πάμε να βρούμε χώρο να βάλουμε τα πραγματάκια. Και επανερχόμαστε. Και επανερχόμαστε. 12 seconds later. Έτοιμος για καριέρα που γράψε. Δεν ξέρω αν το γράψε βασικά. Το ξανακάνω μια φορά. One hour later. Δείξε. Λοιπόν, πες Κυριάκο, τι κάναμε. Μαζέψαμε την πρίκα του Σουμπαρού. Εδώ. Μαζέψαμε όλη την πρίκα του Σουμπαρού, ναι. Είχαμε πολύ πράγμα. Το βάλαμε μέσα αρχικά. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να δείξουμε. Τα βάλαμε εδώ πέρα όμορφα και ωραία. Να τα κάνουμε ένα έτσι. Μπορούσαμε. Τσακ! Να τα. Τα χτυπήσαμε όσο μπορούσαμε. Μαζέψαμε λίγο και εδώ πέρα το μέρος. Καθαρίσαμε και από εκεί. Καθαρίσαμε λίγο και πέρα, τα βάλαμε σε τάξη. Έχουμε γεμίσει καναπέδες, Κυριάκο, ε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Και δώσαμε και ένα. Και δώσαμε και ένα. Και δώσαμε και ένα στον φίλο μας, τον τυχερό Στέφανο. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μερικές δουλίτσες ακόμα. Έχουμε να πλύνουμε την αντλία υδραυλικού τιμονιού από το Σουμπαρού. Ναι, ναι. Να πληθεί με Red Fox. Να καθαριστεί. Να είναι. Να καθαριστεί, ναι. Να καθαριστεί, να είναι μέσα, τέλεια. Την έδειξες. Όχι, την έχω εκεί πέρα λίγο να διάσουν όλα τα υγρά που έχει. Και θα την. Πω, εντάξει, κάτσε λίγο πιο εκεί. Εκεί, λοιπόν, είσαι. Μούρι. Η μπρέζα, κόλο σούπρα και κόλο αποχτάρι. Κάνει λίγο. Είναι άγριο ο Κυριάκος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε και τα λέμε σε λίγο. Bye bye. Το αγαπημένο μας Red Fox. Το αγαπημένο σε όλων Red Fox. Το οποίο μας στενοχώρησε το Red Fox γιατί δεν μπορούμε να βρούμε πάλι το ίδιο. Ναι, ρε γαμώτο. Με τόσο πηχτό να είναι και τόσο δραστικό. Έχουμε βρει ένα άλλο τώρα. Αλλά είναι πιο αραιωμένο. Είναι λίγο πιο αραιωμένο. Δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμα τι δράση κάνει. Μου είπαν ότι κάνει την ίδια. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε πρώτα να δούμε. Θα δείξει. Λοιπόν, πλέον την αντιλία υδραυλικού τιμονιού. Ήδη έχει αρχίσει και δεν θα βγει. Όπου δεν μα βγει να βγάζει. Ναι, ρε. Λοιπόν, μπουρσάκι. Πινελάκι. Και ξεκινώνουμε. Μαντάκια. Να μας ωραίοι. Εννοείται. Σούπρα. Στο σούπρα είδες τι έδειξες. Τι. Τι βρήκαμε στο φτερό. Το έδειξες. Μια σταμπά. Μια σταμπά. Άμα θέλει ο Αλέξης το βίντεο, μπορεί να βάλει να δείξει από τι είναι αυτή η στάμπα. Εγώ τη φωτογραφία. Λέω ότι είναι από κόλλο. Θα δούμε. Θα τη βάλει ο Αλέξης εδώ πέρα να τη δείξει στον κόσμο. Φωτογραφία. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή τη στάμπα. Έλα καλλιτέχνη. Τώρα κάτσε να βάλουμε ένα βαντάκι. Δείξε εσύ λοιπόν πέρα τι κάνεις. Εγώ είμαι εδώ μέσα. Εδώ περάσαμε ένα χέρι. Μαύρο χρωματάκι. Αυτό εδώ. Δεν το είχαμε κάνει. Για να μπει στο μοτέρ. Όταν τελειώσει, βγάλουμε έξω το φως για να το δείτε και καλύτερα. Εκείνο που καθαρίζατε πριν, πού το πήγατε? Εκείνο είναι καλό. Να. Α, είναι καλό εκείνο. Είναι χαλασμένο γιατί δεν βάζω καινούρια. Βάζω χαλασμένο. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, κλείσε λίγο να το περάσω, να το κάνω το βουρτσάκι. Να μην δείξουμε τη τέχνη σου. Να το περάσω λίγο το βουρτσάκι και θα το ξαναδείξουμε στο παιδιά το αποτέλεσμα. A few moments later. Για πες ρε Φώτη, τι κάναμε στην τελική. Είμαι έτοιμος, να σας πω. Λοιπόν, πλύναμε την αντλία υδραυλικού από η μπρέζα. Όσο καλύτερα μπορούσαμε. Για να βαφτεί, ούτως ή άλλως θα βαφτεί, παιδιά. Mm-hmm. Αν κάπου έχει μείνει ακόμα, κάποια κομματάκια βλέπω τώρα που στήριγνωσε έχει λίγο ακόμα, θα την τρίψουμε με ντρεμελάκι σε κάτι γωνιούλες, κάτι, αλλά θα βαφτεί. Εντάξει, γενικά είναι μέρα με τη νύχτα. Με το ποσό. Εδώ ο Κυριάκος τώρα θα μας πει τι έκανε από τη δική του πνευριά. Εγώ έγραψα το σωλήνα. Ναι, αυτός είναι ο σωλήνας που μεταφέρει τα νερά στο. Ναι, ναι, από μια μεριά στην άλλη. Ναι, ωραίο, μάτω που κάναμε, τέλειο. Πολύ όμορφο. Βάφτει και αυτό είναι έτοιμο. Βάψαμε εδώ και την τέτοια. Δεν τη βάψαμε, χαρτώσαμε. Τη χαρτώσαμε, ναι. Τη χαρτώσαμε, την έχουμε ετοιμάσει αύριο. Και αυτή παρεπιπτόντως έχει κληθεί όπως έχει κληθεί αυτό. Με το ίδιο φάρμακο, έτσι. Απλά. Αυτά θα βγούνε.
Ναι, αυτά θα τα βγάλουμε αύριο. Οκ, okay, τρία βιδάκια είναι. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε μόνο γιατί είναι πεταλούδα. Δεν πειράζει, θα χαρτώσουμε καλά. Αυτό είναι. Να γίνει. Και. Θα είμαστε κούμπλα, το βάψουμε κόκκινο χρωματάκι. Τέλεια. Το θα γίνει κόκκινο. Ο Αλέξης είπε ότι θα κάνει το σασμάν και αυτό κόκκινο, κόκκινο ναι, σαν την μπλούζα σου και σαν το FD πίσω σου. Όχι. Θα ταιριάζει με το FD σήμερα. Είσαι μάτσι, μάτσι. Είσαι πράγμα πάρα. Ναι. Οπότε, παιδιά, αυτά κάναμε σήμερα εμείς. Ναι, συμμαζέψαμε και λίγο το χώρο. Το θέμα είναι ουσιαστικά βάψουμε αυτό κόκκινο, εκείνο και να βαφτεί μαύρο. Όπως αυτό θα βαφτεί μαύρο. Πρέπει να βγάλουμε την τροχαλία μπροστά του, έτσι. Για να βάψουμε την τροχαλία μαύρη. Ναι, ναι. Και αυτό λογικά όλο μαύρο βασικά θα γίνει. Απλά πρέπει να βγει η τροχαλία για να είναι καθαρή. Mm-hmm. Να καθαρίσουμε από πίσω. Δεν την έβγαλα από σήμερα. Να τη δούμε με τον Αλέξη αν θέλει να βγει. Αυτό, κάτι άλλο κάναμε. Όχι. Αυτά. Συμμαζέψαμε το χώρο. Στο καθάρισμα. Ναι, σήμερα καθαρίσαμε λίγο, συμμαζέψαμε το χώρο. Δείτε εδώ πέρα έχει ανοίξει όλους τους χώρους. Τι ωραία που έχει γίνει. Γιατί θα ξαναγεμίσει. Θα ξαναγεμίσει, ε. Ναι. Κάτι ξέρεις. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Λοιπόν, πάμε σπίτια μας τώρα. Βράδιασε. Τα λέμε αύριο. Ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς, δεν ξέρω, θα το δεις στο βίντεο. Αλλά εντάξει, έχω και την Χριστίνα μαζί. Πες τον εδώ πέρα, έτοιμος να κλάψει. Έχω και την Χριστίνα μαζί. Οπότε έχω περισσότερο βάρος. Μωρέ, πολύ βάρος που έχεις. Αλλά πάει πολύ καλά, φίλε. Πολύ καλά πάει και μπαμπού από πίσω εξάρτημα, σαν τρελή κάνει. Θέλει να μου πει δηλαδή ότι είμαι χοντρή, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Δεν είπα καλύτερη. Ναι, 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 καλά. Και το Σαββατόβραδό μας κλείνει με ένα βραδινό πανάκι μετά τις τοκινές που κάναμε. Ένα αριθμό. Δύο αριθμό. Μάγκο. Ο αφοσιωμένος στο κλείσιμο το χαριού. Λίτο καλά, ε! Εννοείται! Θέλω να λαμποκοπάει. Τέλος. Τέλος. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το σκουπίσουμε τώρα. Θα βγάλω και μια φωτογραφία έτσι καθαρά. Εγώ είχα και βοηθό στο πλήσιμο.
Το φώτισε από την άλλη μισή όλο καλύτερα. Μόνο. Δεν μας κάνει. Γαράει αμελέητα. Τέλος. Και ακολουθεί σκούπισμα με... πανί εργοτέλ, πετσέτα εργοτέλ. Αλέξη, κοίτα εδώ με τι αγάπη, στοργή και προδέρμα σου πλένω το αυτοκίνητο, έτσι. Και για, να δούμε, και για να δούμε και τι προϊόντα πουλάς, έτσι, άμα κάνω δουλειά. Ε, ναι. Σηματάρα, έτσι. Σηματάρα. Ναι. Εγώ εγκρίνω. Εγκρίνεις, ε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, κοίτα. Να δούμε και ο... Λέω, πολύ καλή, χωρίς πλάκα τώρα. Καλή, ναι, ναι, ναι. Ρεφίλε, κοίτα εδώ, δεν αφήνει τίποτα. Πολύ απορροφητική. Μπράβο. Καλά, κάτσε λίγο να αποκόσουν οι ρόλοι και θα ξαναδείξουν στα παιδιά τι κάνει. Τώρα κοίτα, αυτά που τραβάμε δεν ξέρουμε άμα του αρέσουν του Αλέξη ή όχι. Αλλά ήρθαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Συμφωνούμε. Εσείς τι λέτε, παιδιά? Σας αρέσουν κάτι τέτοια, θέλετε, ξέρω εγώ. Θέλετε να βλέπετε βραδινά πεσηματάκια και τέτοια. Έτσι ακριβώς. Σαματιάτικο βραδινό μπανάκι, μετά από γκαράζ. Είμαστε νέα παιδιά, μπορούμε. Ο Αλέξης που είναι οικογενειάρχης. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο να ακολουθήσει. Έτσι είναι και κάτω. Έτσι είναι. Αλλά είναι καλή φάση. Πήγαμε στον γκαράζ, κάναμε τη δουλίτσα μας. Έτσι. Ίσχα, ωραία. Κάναμε και τις βλακίες μας στον δρόμο. Αμάτα τώρα. Δοκιμές κάναμε. Τις δοκιμές, εντάξει. Και ένα πλησιματάκι. Κανονικά για να κλείσει καλά η βραδιά μετά θέλει και κάτι ακόμα. Τι? Κάτι φαγόσιμο, κάτι ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί όχι. Δεν είπα εγώ όχι. Να κι άλλα από πίσω. Ναι, λέει. Συμπληρώνει. Ε, ναι, μετά από μια τέτοια μέρα νομίζω ότι βάλετε. Πάμε. Μαζί με τα φταράκια. Πώς γράφει. Πολύ ωραίο. Ναι. Πόσο μου αρέσει το λιπάκι που έχει ρε καλό. Πολύ ωραίο, το πηγαίνει πάρα πολύ. Και μετά το πλήσιμο. Φώτο shooting. Ε, ναι. Ωραίο, ωραίο παιδιά, μια χαρά. Για να τα δούμε. Εντάξει, για ένα γρήγορο πλησιματάκι νομίζω κάτι. Ωραία, ωραία. Δεν ήρθαμε να κάνουμε detail. Πάμε και λίγα λίστα θαλάσσια. Είμαστε έτοιμοι. Σκούρι να το πούμε σε αυτό, λέω. Το σκούρι να το αυτό είναι πιο ανοιχτό, ναι. Να άφησα η πληφόρα τώρα και καλά στα πλάνα. Πειράζει. Δεν το κάνεις. Παιδιά, για πείτε, σας άρεσε. Γράψτε μας από κάτω αν σας άρεσε την βραδινή βολτίτσα που κάναμε. Εδώ με Κυριάκο παρέα. Έλα, πού είσαι, Κυριάκο. Εδώ με Κυριάκο παρέα. Με τα φταράκια. Ναι. Γράψτε μας από κάτω σχόλια. Έτσι. Να το κάνουμε άμα είναι πιο συχνά. Έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά.